Μετά την επίσκεψή της στον Εύρο, η κυρία Γιαννακοπούλου μετέβη στη Θεσσαλονίκη, όπου πρόκειτο να παραστεί στην ομιλία του Προέδρου του Κινήματος, κυρίου Ανδρουλάκη, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα την έχουμε σε τηλεφωνική σύνδεση για να μας μιλήσει σχετικά με τον προεκλογικό της αγώνα και όλα όσα συζήτησε στον Εύρο. Καλησπέρα σας, κυρία Γιαννακοπούλου. Καλησπέρα και σε εσάς. Μόλις έφτασα στη Θεσσαλονίκη μετά από μια πραγματικά πάρα πολύ γόνιμη περιοδία που έκανα σε όλη τη Θράκη και ειδικά στον Εύρο, τον ακριτικό μας Εύρο, όπου είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ και να δω την Ορεσιάδα, την Βίσα, χωριά του Εύρου, βεβαίως και την Αλεξανδρούπολη, όπου είχα την ευκαιρία να μιλήσω με κατοίκους της περιοχής, με επαγγελματίες, με εργαζόμενους, με τον σύνδεσμο των βιοτεχνών και βιομηχάνων του Βορείου Εύρου, να ακούσω τις ανησυχίες τους, να δω από πρώτο χέρι πώς πραγματικά, ποια είναι τα προβλήματα με τα οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι, τι ζητούν από την πολιτεία, ποιο πρέπει να είναι το σχέδιό μας, ποια πρέπει να είναι η πρότασή μας για την στήριξη του πληθυσμού, ειδικά στις ακριτικές περιοχές, ειδικά στον Εύρο θα σας πω, όπου αυτό το οποίο μπόρεσα και είδα και διαπίστωσα είναι η μεγάλη, αν θέλετε, και διαφορά και ο Εύρος δύο ταχυτήτων σε σχέση με τον Νότιο και τον Βόρειο Εύρο, την πολύ μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις χωρίς που καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον χωρίς να υπάρχει η υποστήριξη ή έστω η διευκόλυνση, το λιγότερο που θα μπορούσαμε να πούμε, του κράτους, χωρίς να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο θα μπορεί να δίνει κίνητρα και να δημιουργεί εκείνες τις προϋποθέσεις προκειμένου να παραμείνει ο πληθυσμός και ιδιαίτερα ο νέος πληθυσμός στον τόπο του με εμφανή τον κίνδυνο της ερήμωσης των χωριών. Αυτό είναι μια ανησυχία που μου μετέφεραν άνθρωποι στην Ορεσιάδα και στα χωριά του Εύρου, από το Τρίγωνο, από την Βίσα, όπως σας είπα, από το Δηδημότυχο, από παντού. Και αυτό το οποίο είδα και λέω και θέτω ως επίκεντρο του προγράμματος, το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να έχει το ΠΑΣΟΚ, είναι το πώς με στοχευμένες κινήσεις θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την περιφέρεια και ειδικά για τις ακριτικές περιοχές, με διευκόλυνση και με κίνητρα για τις επιχειρήσεις, με μια ολόκληρη στήριξη του αγροτικού κόσμου, με μείωση του κόστους παραγωγής, με συγκεκριμένα μέτρα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, που έχουν να κάνουν με τα λοιπάσματα, που έχουν να κάνουν με την καθετοποίηση της παραγωγής, με στοχευμένα κίνητρα για νέα ζευγάρια, για να παραμείνουν στα χωριά τους και στον τόπο τους, με φοροελαφρύνσεις. Μου είπε ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών και Βιομηχάνων, μου ανέφερε μια πρόταση που την άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δεσμεύτηκα ότι θα τη φέρω στη Βουλή, για το ότι για να υπάρξει δυνατότητα να υπάρξει στήριξη με ευρωπαϊκά κονδύλια, ειδικά στον Βόρειο Εύρο, χρειάζεται να ξαναδούμε το θέμα της περιφερειακής ενότητας και ζητήματα καλλικράτη, τα οποία το άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, δηλαδή να δημιουργηθεί περιφερειακή ενότητα, και το οποίο νομίζω ότι πρέπει να τεθεί στη δημόσια ατζέντα και στο δημόσιο διάλογο, και το οποίο το άκουσα με πάρα πολύ θετικό τρόπο. Κυρία Γιαννακοπούλου, πραγματικά αυτό το ζήτημα των δύο περιφερειακών ενωτήτων στον Εύρο είναι κάτι που ζητούν μεταεπιτάσεως οι κάτοικοι του Βορείου Εύρου, γιατί πραγματικά νιώθουν ότι χάνουν πολλές ευκαιρίες και πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια, λόγω του ότι δεν η ένταξή τους στην ίδια περιφερειακή ενότητα με την Αλεξανδρούπολη, που παρουσιάζει γερματώδια πρόοδο και εξέλιξη, τους στερεί, τους χαλάει τα νατς, τους χαλάει τα στατιστικά τους και δεν μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα ευρωπαϊκά για το λόγο αυτό. Μα είναι αλήθεια, το διαπίστωσα. Η διεισόμαση είναι μια πραγματικότητα. Είναι αυτό το οποίο μου μεταφέρθηκε και είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Είναι ένας Εύρος δύο ταχυτήτων. Με μια
τάχιστα αναπτυσσόμενη Αλεξανδρούπολη και πολύ σωστό και είναι πάρα πολύ ωραίο και ελπιδοφόρο. Όμως από την άλλη αυτό δεν μπορεί να σημαίνει ότι θα στερούνται πολύτιμων ευρωπαϊκών πόρων ο Βόρειος Εύρος. Άρα ναι, εγώ βγήκα και είπα με πολύ καθαρό τρόπο ότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λογικό, το είδα πάρα πολύ θετικά, δεσμεύτηκα ότι θα το καταθέσω στη Βουλή να τεθεί και στην δημόσια ατζέντα αλλά και στη Βουλή με κατάθεση επίκαιρης ερώτησης ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, και νομίζω ότι, ξέρετε, έχει έρθει η ώρα και η στιγμή, και αυτό πρεσβεύει η υποψηφιότητά μου, να μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Να μπορούμε να εκφράζουμε τις πραγματικές ανησυχίες της κοινωνίας. Να ξαναπιάσουμε το νήμα μαζί τους. Να μπορέσουμε να μιλήσουμε με αλήθεια και να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τολμηρές και ρηξικέλευτες πολιτικές. Και αν αυτό χρειάζεται, ναι, να βγούμε και να πούμε ότι προκειμένου να υπάρξει, να υπάρξει δυνατότητα για ευρωπαϊκά κονδύλια για τη στήριξη μιας τέτοιας περιοχής που βρίσκεται στην παραμεθόριο, που αντιμετωπίζει τόσα προβλήματα και χρειάζεται πόρους, ναι, αν πρέπει να υπάρξει να υπάρξουν δύο περιφερειακές ενότητες, πρέπει να το δούμε και πρέπει να βγούμε και να το πούμε με τόλμη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όχι. Γιατί βλέπω και μου μεταφέρεται ότι η παραμεθόριος των δύο γειτονικών μας χωρών, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας, όσον αφορά τον Εύρο πάντα μιλάω, γίνεται εκεί πέρα μια πολύ στοχευμένη πολιτική με στήριξη των παραμεθόριων πόλεων με κάθε τρόπο που ανθούν. Και δυστυχώς δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο αντίστοιχο σχέδιο, ολιστικό σχέδιο και προσέγγιση όσον αφορά το ζήτημα του Βόρειου Εύρου. Άρα νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο βεβαίως και πρέπει να το δούμε και να το θέσουμε ξεκάθαρα και με τόλμη. Κυρία Γιανακοπούλου, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω να εκφράζεστε με αυτόν τον τρόπο για την περιοχή μας και ειδικότερα για το βόρειο μέρος του νομού μας που πραγματικά αντιμετωπίζει πλήστα προβλήματα. Πραγματικά υπάρχει ερήμωση των χωριών, υπάρχει δημογραφική κατάρρευση, είναι πάρα πολλά τα θέματα και χαίρομαι που ενδιαφέρεστε και προτίθεστε κιόλας να τα προωθήσετε για συζήτηση στη Βουλή. Θέλω όμως να σας ρωτήσω σχετικά και με τις δικές σας εκλογές στο κόμμα σας, τις εσωκομματικές του Πασό Κινάλ, πώς βλέπετε την επόμενη μέρα, δηλαδή μετά την εκλογή του νέου σας Προέδρου, θα υπάρχει σύμπνοια. Καταθέσατε την άποψή σας ότι αυτό θα γίνει, όμως θα ισχύσει αυτό? Και το δεύτερό μου ερώτημα, ακόμη και αν εκλεγεί, επανεκλεγεί ο κύριος Ανδρουλάκης, η αμφισβήτηση του οποίου οδήγησε στις επικείμενες εσωκομματικές εκλογές? Προφανώς και ο κάθε υποψήφιος και εγώ με τη σειρά μου δίνω τον αγώνα για να είμαι στον δεύτερο γύρο, γιατί πιστεύω ότι τα χαρακτηριστικά τα οποία πρεσβεύω είναι αυτά τα οποία μπορούν να νικήσουν τον κύριο Μητσοτάκη και μπορούν και πρέπει να ξαναβρει το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η επαφή του με την κοινωνία που χρειάζεται να την εκφράσει με ακόμα πιο καθαρό τρόπο και καθαρές κουβέντες. Δυστυχώς το μήνυμά μας και η φυσιογνωμία μας θόλωσε το προηγούμενο διάστημα με αποτέλεσμα να χάσουμε την ιστορική ευκαιρία και των εθνικών εκλογών και των ευρωεκλογών και την ώρα που 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι έφευγαν μαζικά από ΣΥΡΙΖΑ και από Νέα Δημοκρατία αντί να εκφραστούν μέσω του ΠΑΣΟΚ δεν συνέβη, δεν το είδαμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και βεβαίως, ναι, υπήρξε η πρώτη που το βράδυ των εκλογών βγήκε και είπα ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν μπορεί να μας ικανοποιεί. Γιατί είχαμε κάθε δυνατότητα να είμαστε δεύτερο κόμμα με ισχυροποίηση των ποσοστών μας και δεν το καταφέραμε. Εξαιτίας των θολών μας θέσεων, του καιροπροσδιορισμού μας, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπορέσαμε να έρθουμε κοντά στον κόσμο και να περάσει το μήνυμά μας, εξαιτίας της απόστασης αυτής η οποία υπήρξε, εξαιτίας του λόγου μας και της αντιπολιτευτικής μας τακτικής, που δεν αισθάνθηκε, οι πολίτες δεν αισθάνθηκαν ότι μιλάμε για τα προβλήματά τους. Αντιθέτως, πολλές φορές κόλλησε η βελόνα μονότονα στο ζήτημα των υποκλοπών, ένα μείζον θέμα, για το οποίο από την πρώτη στιγμή βγήκα να υποστηρίξω με θέρμη και με πάθος την αυτή χυδαία επίθεση. Επίθεση απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη και στο κράτος δικαίου, όμως δεν μπορεί να μονοπολεί την αντιπολιτευτική σου ρητορική και ατζέντα το ζήτημα των υποκλοπών, όταν υπάρχει το μείζον θέμα της καθημερινότητας, της ακρίβειας, της κατάρρευσης του ΕΣΥ, της ανασφάλειας την οποία ζει ο Έλληνας πολίτης, της ερήμωσης της υπαίθρου, των οικονομικών, τεράστιων οικονομικών προβλημάτων της καθημερινότητας. Όλο αυτό λοιπόν μας τύχησε, δεν μπορεί να μας τυχήσει ξανά. Προφανώς θεωρώ ότι το παλιό δοκιμάστηκε, το παλιό δεν μπορεί να νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη, δεν μπορεί να φέρει στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη νέα αρχή που χρειάζεται την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει. Έχουμε μια κατάρρευση και διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ
Έχουμε μία, πλέον ένα ηχηρό ράπισμα και χαστούκι στον κύριο Μητσοτάκη και στις πολιτικές του και μία καθοδική πορεία της κυβέρνησης που για εμένα δεν έχει επιστροφή. Άρα είναι μείζον ζήτημα αυτή η διαδικασία να ανοίξει, να συμμετέχει πολλοίς κόσμος. Καλό όλους τους ευρύτες και τις ευρύτησες που τους απασχολεί το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, που δεν βρίσκουν πολιτική στέγη, να συμμετέχουν σε αυτή την εκλογή. Αλλά ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει και όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα τελικά, οφείλουμε όλοι να το σεβαστούμε. Και πόσο μάλλον υποψήφιοι πρόεδροι. Το ΠΑΣΟΚ έχει πληγωθεί πάρα πολύ στο παρελθόν από προσωπικές στρατηγικές. Δεν υπάρχει κανένας χώρος, καμία δυνατότητα να ξανοδηγηθούμε σε τέτοιες λογικές και διασπαστικές. Πρώτη βγήκα και είπα ότι ό,τι και να γίνει και όποιος και αν είναι, θα είναι στην πρώτη γραμμή στρατιώτης. Όποιος και αν είναι. Το ίδιο βέβαια οφείλει να το πούν, επειδή μου είπατε για τον κύριο Ανδρουλάκη και ο κύριος Ανδρουλάκης. Οφείλει να βγουν και να το πούν όλοι οι υποψήφοι. Όπως επίσης ο επόμενος ή η επόμενη αρχηγός οφείλουν να βγουν και να δεσμευτούν ότι δεν θα υπάρξουν άλλοι αποκλεισμοί. Γιατί το ζήσαμε και αυτό. Να υπάρχουν αποκλεισμοί πολιτικών δυνάμεων μέσα στο ΠΑΣΟΚ, να παίρνονται αποφάσεις ερήμην των οργάνων που δεν λειτουργήσαν τελικά ποτέ, να παίρνονται αποφάσεις από μια κλειστή ηγεσία. Σε κάθε περίπτωση, ο ή η επόμενη αρχηγός οφείλουν να μην ακολουθήσουν το ρόλο ενός ομαδάρχη, αλλά ενός ηγέτη που με λαϊκά χαρακτηριστικά θα μπορέσει να εκφράσει την κοινωνία με φιλολαϊκές πολιτικές, να ξαναπιάσει το νήμα μαζί της, με καθαρές κουβέντες, με πάθος, με τόλμη, με ορμή, να μπορέσει να ξαναεκφράσει το κέντρο, τις δυνάμεις του κέντρου, τα μεσαία στρώματα τα οποία φτωχοποιούνται και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να γίνει η επόμενη άξια κυβέρνηση της χώρας. Αυτό είναι αυτό για το οποίο παλεύω. Αυτό εκφράζει υποψηφιότητά μου με ενότητα, με όλο αυτό το οποίο οφείλει να ξαναβρει το ΠΑΣΟΚ, την συντροφικότητα πραγματικά και την ενότητα προκειμένου να αλλάξουμε τη χώρα και τα κακώς κείμενα ό,τι μας πληγώνει, και γι' αυτό παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις. Κυρία Γιαννακοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία συνέντευξη που μας δώσατε. Σας ευχόμαστε καλό προεκλογικό εσωκομματικό αγώνα και καλή πορεία και στο ΠΑΣΟΚ Κινάρ και στη χώρα μας με μια ισχυρή αντιπολίτευση. Σας ευχαριστώ θερμά. Πολύ σύντομα θα έχετε και την παρέμβαση την οποία θα κάνω, την κοινοβουλευτική παρέμβαση για το ζήτημα της δεύτερης περιφερειακής ενότητας σχετικά με τον Βόρειο Εύρο. Σας ευχαριστώ. Το εκτιμούμε πολύ αυτό. Ξέρετε, πρέπει η πολιτική να μιλάμε με πράξεις, όχι με λόγια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επιδιώκω διαρκώς να εκφράζω μέσω από την πολιτική μου πορεία μέχρι στιγμής. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.